Αγώνα ηλιακών οχημάτων διοργάνωσε το Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία με τον Δήμο Λευκωσίας. Η εκκίνηση του αγώνα πραγματοποιήθηκε το πρωί στο χώρο στάθμευσης της ΑΕΚ, ενώ η τελετή απονομής των βραβείων έγινε το μεσημέρι στο Δημαρχείο Λευκωσίας, στην παρουσία του Δημάρχου Λευκωσίας. Στόχος της διοργάνωσης, που έχει καταστεί θεσμό στα τελευταία 9 χρόνια, είναι να ανοίξει νέους ορίζοντες στους επιστήμονες του μέλλοντος και να προκαλέσει το ενδιαφέρον τους για την έρευνα, την επιστήμη, την καινοτομία, την τεχνολογία αλλά και την ανάπτυξη και αξιοποίηση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Στον αγώνα έλαβαν μέρος 10 πρωτότυπα αυτοκίνητα με συλλέκτες που απορροφούσαν ηλιακή ακτινοβολία τροφοδοτώντας τους κινητήρες με ενέργεια. Η αλλιώτικη αναμέτρηση με μόνο καύσιμο τον ήλιο πρόσφερε εντυπωσιακό θέαμα σε όσους την παρακολούθησαν. Νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα της Περιφερειακής Τεχνικής και Γεωργικής Σχολής Αυγόρου με το όχημα Hyperion 3. Τη δεύτερη θέση κατέκτησε η ομάδα Club RAE με το όχημα Little Sunny, ενώ την τρίτη κατέκτησε και πάλι η ομάδα της Περιφερειακής Τεχνικής και Γεωργικής Σχολής Αυγόρου με το όχημα Hyperion 2. Το βραβείο καλύτερου σχεδιασμού απέσπασε το όχημα Hermes της ομάδας της Τεχνικής Σχολής Αγίου Λαζάρου Λάρνακας. Τιμητικά βραβεία δόθηκαν επίσης στις ομάδες της Τεχνικής Σχολής Παραλιμνίου, της Ελληνικής Σχολής Pascal και Pascal English School και στις ομάδες Sun Racers, με συγχωρείτε, από τη Λευκωσία και Limassol Climbing Club.